κατατέθηκε στο Δήμο μία αίτηση που δείχνει και την ποιότητα της αντιπολίτευσης που ασκείται σε αυτή τη δημοτική αρχή. Δεν υπάρχει πρόταση για κανένα έργο. Δεν υπάρχει πρόταση για καμία δραστηριότητα. Δεν υπάρχει καμία διάθεση να βοηθηθεί η δημοτική αρχή γενικότερα για το καλό των Κορινθίων. Και βεβαίως παίρνουμε κατά καιρούς, και ένα χαρακτηριστικό είναι αυτό που θα σας διαβάσω, διάφορα έγγραφα που υπογράφει ο κύριος Νανόπουλος. Θα σας διαβάσω όλο αυτό που ήρθε προχτές, χθες στο Δήμο Κορινθίου. Απευθύνεται στο κύριο Χατζή και λέει: στα πλαίσια της άσκησης των ομοιωτήτων της μείζωνας μειοψηφίας του Δήμου, παρακαλώ ενημερώστε με. Τηρεί τις προϋποθέσεις κανονιστικής για τα περίπτερα το ανακατασκευαζόμενο περίπτερο απέναντι στο νοσοκομείο Κορίνθου. Εγώ πήγα και τώρα. Είδα ένα περίπτερο, όπως το ξέρω αυτά τα χρόνια, δεν γίνεται καμία εργασία εκεί στο περίπτερο. Πήγα και τώρα, γι' αυτό άργησα να έρθω. Πήγα και τώρα. Τώρα αυτό ας το κρίνετε εσείς. Δεύτερον, αληθεύει και να πάτε μετά να βγάλετε φωτογραφίες. Είναι κλειστό το περίπτερο. Το περίπτερο είναι ανοιχτό, δουλεύει. Εάν αληθεύει. Από χθες δουλεύει. Εάν αληθεύει η πληροφορία ότι δεν τηρούνται οι προδιαγραφές και οι προϋποθέσεις, παραδείγματος χάρη ασφάλεια εναλλασσόμενων και αυτοπρόσωπη εργασία των αδειοδοτηθέντων, γιατί δεν λαμβάνετε τα απαραίτητα μέτρα διακοπής εργασιών προτού συμβεί κάποιο ατύχημα? Για να υπάρχει διακοπή εργασιών πρέπει να υπάρχει παρανομία και να επέμβει ο Δήμος. Έτσι. Και συνήθως ο Δήμος δεν πάει αυταπάγγελτα, δεν έχει κανένα μηχανισμό ενημέρωσης ο Δήμος. Αυτά γίνονται σε συνεργασία με την αστυνομία πλέον, γιατί δεν υπάρχει και δημοτική αστυνομία. Δεν υπάρχει καμία ενόχληση μέχρι στιγμής για αυτό το θέμα. Και δεν κατανοώ γιατί θέλουν να αφήσει αιχμές ότι στην πλευρά της Δημοτικής Αρχής ότι δεν κάνει κάτι για τη διακοπή των εργασιών. Εγώ προσωπικά το συγκεκριμένο επιχειρηματία ούτε τον ξέρω καθόλου. Ψωνίζω, φεύγω, ούτε ξέρω ποιος είναι. Και βεβαίως ενδιαφέρον έχει το τρίτο σημείο, να δείτε τη σκληρή αντιπολίτευση που γίνεται στο Δήμο και το πώς αν αισθάνονται δικαιωμένοι αυτοί που τους ψήφισαν. Αληθεύει ότι έχει δοθεί, ακούστε το, αληθεύει ότι έχει δοθεί προφορική διαβεβαίωση από το Δήμο για μετεστέγαση σε πολύ καλύτερη θέση για τον ενοικιαστή του περιπτέρου μετά από λιγορήμενη και προσχηματική λειτουργία του στο σημερινό χώρο? Αν αυτό δεν λέγεται ψευδή διάδοση ειδήσεων, έστω και μέσα από την ερώτηση, τι λέγεται? Αληθεύει αν υπάρχει, λέει, προφορική, αν υπάρχει προφορική προφορική διαβεβαίωση από το Δήμο για μετεγκαστάσεις του περιπτέρου σε άλλη θέση. Λοιπόν, αυτό είναι έγγραφο που ήρθε στο Δήμο. Είναι δυνατόν να λειτουργεί έτσι ένα συνδυασμός ή ο κύριος Νανόπουλος? Είναι μέσα από τον τρόπο να λέει πράγματα απίθανα? Απίθανα πράγματα, ότι έχουμε διαβεβαίωση κάποιον θα πάει σε καλύτερη θέση? Είναι δυνατόν? Λοιπόν, αυτά για να ξέρουν όλοι το τι έχουν ψηφίσει και το τι μεγάλος αγώνας γίνεται στο Δήμο για τα συμφέροντα αυτού του Δήμου. Τα συμφέροντα αυτού του Δήμου είναι αλλού. Είναι εκεί που παλεύουμε εμείς για να φέρουμε χρήματα για επενδύσεις σε όλα τα μήκη και τα πλάτη αυτού του Δήμου και στο κέντρο και στην περιφέρεια, εκατομμύρια ευρώ. Είναι η προσπάθειά μας μέσα από συχνές επισκέψεις στα χωριά, συνοικίες, να βλέπουμε προβλήματα, να τα οργανώνουμε, να κάνουμε τις μελέτες και να τα λύνουμε. Αυτή είναι η σοβαρή δουλειά μιας δημοτικής αρχής, και στη δημοτική αρχή είναι και η μειοψηφία, για να πάει ο Δήμος μπροστά. Και όχι κάτι τέτοια ερωτήματα, κάτι μυθοπλασίες, κάτι σενάρια που πρέπει τώρα μια δημοτική αρχή να απαντήσει. Να απαντήσουμε σε σενάρια που κάποια στιγμή φαντάστηκε ή κάποια στιγμή κάποιοι του τα υπέβαλαν και τα έφερε με σοβαρό έγγραφο στο Δήμο Κορινθίων και περιμένει απάντηση.